και στη Λένα Δροσάκη. Αποκλειστικά σε σένα, ναι. Σε μένα, ναι. Δεν υπάρχει πιο ντροπαλό κορίτσι από τη Λένα Δροσάκη. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Έχω κάνει πάρα πολλού συνέντευξη. Σαν τη Λένα Δροσάκη δεν έχω ξαναδεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου μίλησε. Μου μίλησε πώς είναι η ζωή της πλέον με το μωρό και τι θα γίνει με το γάμο της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Για πάμε να παρακολουθήσουμε. Ρίχτω Φώτη. Ξεκίνησες καταρχήν τη δουλειά, ε? Ναι, και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό που μπορώ και δουλεύω σε αυτές τις εποχές. Στο Εθνικό Θέατρο, ποια παράσταση? Ελεύθερη πολιορκημένη. Κάνουμε έρευνα προς το παρόν, τι σημαίνει ήρωας. Ναι. Κάποιες έννοιες που δεν ξέρουμε κι εμείς ακριβώς τι είναι. Ήρωας, επανάσταση, τι σημαίνει τώρα επανάσταση. Νιώθω πολύ περίεργα. Πρώτον που αφήνω το παιδί, χαρά που επιστρέφω στη δουλειά, που μπορώ και που υπάρχει δουλειά έστω με αυτούς τους όρους. Υπάρχει μια ζούλα που σε περιμένει. Είναι ένα συνέστημα που δεν το φαντάζεσαι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που το βιώνω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω απόλυτα. Μου συμβαίνει. Αυτή η αγωνία, το παιδί είναι καλά. Πώς είναι, έφαγε. Πώς είναι, έφαγε. Τις πολύ βασικές ανάγκες. Όταν έμαθες ότι είσαι έγκυος, τα πρώτα σου συναισθήματα? Πρώτη φορά μου συνέβη. Είχα πέσει κάτω και... Ναι, έκλαιγα, γελούσα. Αγωνία, πώς θα το πω στον Αλέξανδρο. Είχε γενική πρεμιέρα για μία παράσταση και έλεγα να τον περιμένω, να του το στείλω σε αλλά μήνυμα. Αλλά δεν άντυχες κιόλας. Δεν άντεχα. Είχα πάρει την κολλητή μου και μιλούσαμε επί 4 ώρες. Αλήθεια. Ναι, και της έλεγα δεν θα κλείσεις το τηλέφωνο. Θα περιμένουμε να έρθει ο Αλέξανδρος. Του έβαλα το τεστ μέσα σε ένα κουτάκι και του το έβαλα δίπλα στο φαγητό. But now it's hard to breathe. Είσαστε από τα ζευγάρια που χαίρεσαι να τα βλέπεις. Ένιωσα ένα τεράστιο έρωτα, μια συνάντηση που έφερε έκρηξη. Ναι, ήταν όλα... Πώς είναι σαν μπαμπάς ο Αλέξανδρος? Τρυφερός, αγχωμένος, να τα καταφέρει. Εγώ πήρα 30 κιλά, το ευχαριστήθηκα. Πολύ καθισιό, δηλαδή η ζωή μου πριν και η ζωή μου μετά ήταν άλλη. Ήταν κάτι το οποίο το θέλατε, προέκυψε το παιδί? Ήρθε, δεν το σχεδιάζαμε, γέννησα με κεσαρική. Υπήρξε μία ανομαλία, λόγω των πολλών κιλών μάλλον, ναι, που πήρα απότομα. Τα πρώτα συναισθήματα... Όταν σου φέραν το μωρό εδώ. Τώρα που το λες και με αναγκάζομαι να σκεφτώ, χτυπάει η καρδιά μου πολύ γρήγορα, πονάνε τα μυρίδια μου. Σαν ζευγάρι, σας άλλαξε? Υπάρχει ένας εκνευρισμός, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει η αντίληψη και η ικανότητα βασικά, το να κατανοήσεις τον άλλον. Έπιασες τον εαυτό σου να αισθάνεται λίγο περίεργα όταν γύρισε σπίτι με το μωρό? Καλά, τώρα το κλάμα δεν το συζητώ. Έκλαιγα γιατί έβλεπα το παράθυρο που ήταν ανοιχτό. Έκλαιγα γιατί το παπούτσι ήταν έτσι, έτσι. Ναι, έτσι. Ήτανε, ναι, εντάξει, οι ορμόνες είναι. Ναι, προφανώς. Πότε θα το βαφτίσετε? Δεν έχω ιδέα. Πώς θα το βγάλετε? Αναστάσεις. Θα κάνετε γάμο και βάφτιση όπως δεν κάνουν έχω όλα ιδέα, τα ζευγάρια? Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε.